Στη Μέση Ανατολή θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Γιώργο Τσιάρα που τον είδαμε και νωρίτερα. Γιώργο, κάθε μέρα και χειρότερα. Έτσι. Από λοιπόν, πού να αρχίσει κανείς. Από πού να αρχίσει κανείς, πραγματικά. Πάμε να αρχίσουμε από την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Εντάξει. Αναγκαστικά, όποιος ασχολείται με αυτή την ιστορία πρέπει να θυμηθεί ότι η Εμένη δεν έγινε από χτες ένα πειρατικό καθεστώς. Εκεί πέρα γίνεται ένας πόλεμος εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε ως εξέγερση, επανάσταση, αραβική άνοιξη. Η Χούτη είναι ένα λαοπρόβλητο κίνημα. Έχουν πολύ μεγάλη μαζική στήριξη. Άντεξαν στην εισβολή των αντιπροσώπων, γιατί οι αντιπρόσωποι ήταν η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα. Και τώρα είναι η μόνη χώρα μαζί με το φυσικά και με τη μη κρατική οντότητα τη Χεσμπολά, που όμως είναι κράτος στην κράτη, οι οποίοι συμπαρατάσσονται ενεργά μαζί με τη Γάζα. Και πολεμάνε παρά το ότι δέχτηκαν αυτό το φοβερό βομβαρδισμό προχτές. Δεν είναι μικρό πράγμα, 100 Tomahawk, οπωσδήποτε. Δεν φαίνονται να κάνουν πίσω, ελέγχουν το στενό. Έχουν αρκετούς πυράβλους, έστω και απεριχιωμένους, αλλά έχουν αρκετά drones και πυράβλους για να κάνουν ζημιά. Το είχαν δείξει και σε παλιότερες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, της Αράμκο, που είχαν τρομάξει πάρα πολύ τότε τους Σαουδάραβες. Και ήταν και ένας από τους λόγους της αποχώρησής τους από την Ιεμένη. Και τα οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτουν είναι στο όριο μεν, αλλά φτάνουν μέχρι και το Ισραήλ. Μια χαρά είναι για εκεί. Δεν νομίζω ότι απειλούν πραγματικά το Ισραήλ. Έχουν ρίξει μερικούς πυράβλους στο Ελάτ, στο νότιο τμήμα. Οι οποίοι έχουν καταρριφθεί. Έχουν καταρριφθεί. Συμβολικό είναι περισσότερο αυτό. Αλλά αυτό που κάνουν στην Ερυθρά Θάλασσα έχει πολύ μεγάλη σημασία, εμπορική, οικονομική. Και ήδη οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αλλάξει, πάνε γύρω-γύρω από ναι, το... Εδώ δεν υπάρχει συμβολισμός. Εδώ η ψυχολογία έχει γονατίσει και έχει επηρεάσει άμεσα εκτός από την οικονομία και τα δρομολόγια. Ναι. Η Shell, η Qatar Energy, δηλαδή σημαντικές εταιρείες. Η Ευρώπη θα είναι πάλι αυτή που θα πληρώσει το λογαριασμό, κυρίως. Και είναι πολύ μεγάλο κόστος το να πας γύρω-γύρω από την Αφρική. Εντάξει, είναι κόστος για όλους. Να πάμε στη Γάζα. Να πάμε. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα το Κατάρ μπροστάρι στις διαπραγματεύσεις, τη Μοσάντα από τη μία και τους Αμερικανούς στο τραπέζι, κάποιες φορές με διπλωματική αντιπροσωπεία, κάποιες φορές μέσω CIA και από την άλλη την Χαμάς. Ωστόσο βλέπουμε νέο παίκτη στο προσκήνιο, έτσι, βλέπουμε τη Γαλλία και βλέπουμε να αποδίδει αυτό. Ναι, είναι σημαντική η συμφωνία αυτή. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε ήδη από σήμερα. Μπήκανε κάποια φάρμακα, μπήκε αυξημένη βοήθεια. Εντάξει, είναι σημαντικό, οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Δηλαδή, πάλι σήμερα είχαμε πάνω από 80 νεκρούς, είναι σίγουρα πολύ περισσότεροι. Δεν βλέπω δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να ετοιμάζεται έστω για κάποια κατάβαση του πυρός, έστω για κάποια ανταλλαγή, νέα συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων. Το σημαντικότερο όμως είναι να μπει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί, το ένα κομμάτι είναι η Γάζα. Το οποίο με πολύ λίγα λόγια το περιέγραψες και νομίζω ότι οι τηλεθεατές μετά από 103 ημέρες πολέμου έχουν μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να ακούσω την ανάγνωσή σου. Το ένα είναι η Δυτική Όχθη και το τι συμβαίνει εκεί, γιατί είδαμε πριν τρεις μέρες να μεταφέρουν τις ειδικές δυνάμεις από τη λωρίδα της Γάζα στη Δυτική Όχθη οι Ισραηλινοί. Ένα. Δεύτερον, τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ και την κοινή γνώμη. Ναι, είναι δύο διακριτά πράγματα. Οπωσδήποτε στη Δυτική Όχθη η δημοτικότητα της Χαμάς έχει αυξηθεί πάρα πολύ και αντίστοιχα έχει πέσει η ούτως ή άλλως πεσμένη δημοτικότητα της Φάταχ. Δεν είναι βέβαια, δεν έχουμε δει κάποια ανοιχτή εξέγερση. Δεν μπορούν και να εξεγερθούν. Τώρα είναι κατεχόμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξεγερθούν. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν συλληφθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 3.000 νέοι συλληφθέντες στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συλλαμβάνονται κυρίως για να χρησιμοποιηθούν ως μάρκες σε μια πιθανή ανταλλαγή. Θυμίζω ότι είναι πάνω από 10.000 κρατούμενοι πια στις Ισραηλινές φυλακές. Τώρα όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή στο Ισραήλ, και αυτή είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, ο Νετανιάχου κρατιέται με νύχια και με δόντια, θέλει να κρατήσει τον πόλεμο όσο γίνεται περισσότερο, αυτό βλέπω εγώ. Απ' την άλλη δέχεται μεγάλη πίεση από τους συγγενείς των ομήρων, οι οποίοι κάνουν συνεχώς διαδηλώσεις κτλ. Και οι οποίοι ζητάνε κατάπαυση του πυρός για να σωθούν οι άνθρωποι τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ταυτόχρονα βέβαια και η αντιπολίτευση σιγά σιγά πιέζει, ο Λαπίντ και ο Γκάντς έχει αρχίσει και διαφοροποιείται, που συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο ως πρώην στρατηγός και αυτός τι ήταν. Είναι στερεωτική κιόλας. Οι περισσότεροι πολιτικοί του Ισραήλ έχουν περάσει από ειδικές δυνάμεις, ήταν επιτελάρχες, έχουν και αυτοί το βάλει το λιθαράκι τους αυτό που συμβαίνει σήμερα. Υπάρχει κινητικότητα και είναι εις βάρος του Νετανιάχου, αυτό είναι σίγουρο. Ο οποίος χαρακτηρίζεται και dead man walking από τους Αμερικάνους, ότι είναι τελειωμένος. Ναι, αλλά δεν φαίνεται να το επηρεάζει. Αλλά όσο κρατάει ο πόλεμος, όσο μπορεί και κρατάει τον πόλεμο ενεργό, και μάλιστα όσο διευρύνει το πόλεμος, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια στρατηγική του Ισραήλ να προκαλεί τη διεύρυνση, τη θέλει τη διεύρυνση. Θα παραμένει πρωθυπουργός. Τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό το παιχνίδι, νομίζω μάλλον είναι απόφαση του Biden παρά του Νετανιάχου. Λοιπόν, και να σε πάω σιγά σιγά προς τα πάνω, να πάμε. Ναι. Πρώτη στάση Χεζμπολά, Λίβανο. Είχαμε κορυφαίο Ισραηλινό στέλεχος των δυνάμεων του στρατού, του IDF, ο οποίος λίγο νωρίτερα δήλωσε ότι, ξέρεις, είναι πολύ πιθανό, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, αλλά τους επόμενους μήνες να δούμε μια διευρυμένη σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Ναι, και προφανώς όταν βομβαρδίζεις και μέσα στη Βηρυτό, υπάρχουν ακόμα πιο αυξημένες πιθανότητες. Ή όταν βομβαρδίζεις στελέχη της Χεσμπολά μέσα στη Συρία, πράγμα που έχει γίνει επανειλημμένα. Εγώ νομίζω το θέλει το Ισραήλ, το θέλει. Τι θέλει τη διεύρυνση της σύραξης, αρκεί να μην είναι μόνο του. Δηλαδή να μπουν και οι Αμερικάνοι, να μπουν και τώρα, οι. Ναι. Με συμπαθάς, αλλά αν θέλει τη διεύρυνση της σύραξης με τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά όλο το προηγούμενο διάστημα, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, επιτίθεται στο Ισραήλ. Έχει καταφέρει αρκετά χτυπήματα, υπάρχουν και νεκροί στη Μεθόριο με το Λίβανο Ισραηλινοί, όπως και αρκετοί από την πλευρά του Λιβάνου, πολίτες και στελέχη της Χεσμπολά και μαχητές. Γιατί να μην προκύψει μέχρι τώρα? Μα δεν θα μπει η Χεσμπολά στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θα μπει στο Λίβανο, αν είναι να γίνει αυτό. Και την προηγούμενη φορά που έγινε αυτό, δεν πήγε καλά για το Ισραήλ. Είναι ισχυρός αντίπαλος η Χεσμπολά. Όχι γιατί φοβούνται ότι θα εισβάλλει και θα πάρει, ξέρω εγώ, τα υψόμορφα του Γκολάνη, δεν ξέρω τι να πάρει, τα αγροκτήματα σε μπα. Αλλά γιατί έχει πάρα πολλούς πυράβλους. Έχει ένα πολύ ισχυρό προστάσιο. Λένε για 150.000 ρουκέτες και πυράβλους, δεν μπορεί κανείς να το διασταυρώσει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας του Ισραήλ. Αυτό περισσότερο πιστεύω ότι φοβούνται. Παρά το ότι έχουν το κορυφαίο ίσως αυτή τη στιγμή αεροπορικό σύστημα μαζί με τους Σοβιετικούς. Τους Ρώσους, απλά είναι Σοβιετικά πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι. Δεν αρκεί αυτό για μια τέτοια κορεσμένη επίθεση, αν γίνει επίθεση κορεσμού με τα όπλα της Χεσμπολά. Αυτό πιστεύω ότι φοβούνται. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, γιατί πλέον θα αρχίσει να μας πιέζει και ο χρόνος. Έχουμε 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά θα ήθελα να ακούσω την δική σου ανάγνωση και πάλι σε ό,τι αφορά το Ιράν. Τα χτυπήματα αυτά τα οποία είδαμε σε Πακιστάν, τα οποία είδαμε στο Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, στο Αρμπίλ δηλαδή, και από εκεί και πέρα και στην Συρία. Είναι τι? Είναι μία δήλωση ύπαρξης, είναι μία επίδειξη δύναμης, είναι που ακριβώς στέκουν αυτά δύναμης, τα χτυπήματα? Και πολιτική, σαφέστατα, ότι μη με ζορίζετε πολύ, γιατί μπορώ και εγώ να χτυπήσω, και κυρίως στρατιωτική. Χρησιμοποίησε μια σειρά από όπλα, ιδίως έναν πύραυλο του K-Bars Sebun, νομίζω, έτσι το λένε. Castle Buster είναι στα αγγλικά, δηλαδή που μπορεί να τρυπήσει, ας πούμε, οχυρούς στόχους. Και μάλιστα τον έριξε από μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι θα μπορούσε, δηλαδή από πιο απομακρυσμένη περιοχή, για να δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει και το Ισραήλ με αυτόν. Και άρα μπορεί να χτυπήσει και καταφύγια, μπορεί να χτυπήσει και κέντρα διοίκησης. Είναι ένας αρκετά εξελιγμένος πύραυλος, όπως και οι άλλοι πύραυλοι που χρησιμοποίησε για το Ερμπίλ. Αυτό τον πύραυλο τον έριξε στη Συρία συγκεκριμένα, για να δείξει ακριβώς το βεληνικές του. Το Ιράν είναι μια μεγάλη δύναμη. Οι συμμαχίες που έχει κάνει είναι πολύ ισχυρές. Έχει μπει και στα BRICS τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι και αυτό δεν θέλει τον πόλεμο, δεν θέλει πραγματικά να έχουμε. Αλλά δείχνει σε όλους ότι μη με πολυπιέζετε, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Χεσμπολά ούτε Χαμάς. Θα έχετε πολύ μεγάλες συνέπειες. Τώρα για το Πακιστάν δεν ξέρω, θέλω να δω περισσότερα πράγματα. Γιατί μου φάνηκε κάπως παράξενο αυτό. Έχουν αυξημένη συνεργασία με το Πακιστάν οι Ιρανοί. Κάνουν μάλιστα και ναυτικές ασκήσεις τελευταία. Μου έκανε εντύπωση που χτυπήσανε μέσα στο Πακιστάν. Ήταν λίγο προκλητικό.
Δεν το περίμενε. Τη Συρία και το Ιράκ, αντίθετα το Κουρδιστάν, το Ιρακινό Κουρδιστάν, όχι το Ιράκ, το περίμενε. Το περίμενε να το κάνει. Σε 15 δευτερόλεπτα, όλο αυτό έτσι όπως διαγράφεται. Αυτό που λέγαμε πριν πάνω, δεν τελειώνει. Μάλλον απεσιόδοξο. Δεν τελειώνει. Υπάρχει το κάτι πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να μας εκπλήξει χαρούμενα, δηλαδή να δούμε αποκλιμάκωση. Χαρούμενα δεν θα το έλεγα. Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει μια καταστροφή ανθρωπιστική η οποία δεν πρόκειται να φτιαχτεί. Η Γάζα τώρα είναι Δρέσδη. Είναι Χειροσήμα. Όχι, να αποφύγουμε τα χειρότερα ενώ. Τώρα τα χειρότερα ως προς τη διεύρυνση. Όλοι οι παίχτες δεν έχουν λόγο να κινηθούν. Με εξαίρεση τον Νετανιάχου που δεν εκπροσωπεί και όλο το Ισραήλ. Είναι ο Νετανιάχου, δεν είναι το Ισραήλ. Και οι εξτρεμιστές σιωνιστές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα αυτό το χαοτικό, το άγνωστο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Όταν κάθε μέρα έχεις καινούργιες αιστείες, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα σκάσεις. Λοιπόν, Γιώργος Τσιάρας, Εφημερίδα των Συντακτών, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς να περάσουμε στην αυριανή εφημερίδα Contra News και να δούμε το πρωτοσέλιδο. Απαιτούν καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο. Τελεσίγραφο αγροτών στην κυβέρνηση απειλούν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα αν συνεχιστεί ο εμπεγμός. Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες της Θεσσαλίας. Και τέλος, κούρεμα κατά μέσο όρο 30% αλλαγή στο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης. Αυτά στην αυριανή Contra News.